για τις στοχευμένες, καινοτόμες και ελάχιστα παρεμβατικές θεραπείες που πραγματοποιούνται στα παιδιά, ενημερώθηκαν οι ιατροί της Μεσσηνίας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Καλαμάτας από το νευροχειρουργικό τμήμα του ΙΑΣΟ Παιδών. Ομιλητής στην ενημερωτική εκδήλωση που απευθυνόταν σε επαγγελματίες υγείας, ο διακεκριμένος καθηγητής νευροχειρουργικής Βασίλειος Ζέρης. Είναι μια εκδήλωση οργανωμένη από τον όμιλο ΙΑΣΟ, το ΙΑΣΟ Παιδών, και σκοπός της εκδήλωσης είναι να μοιραστούμε μαζί με τους συναδέλφους μας, τους παιδιάτρους και από άλλες ειδικότητες, τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της παιδών νευροχειρουργικής. Στην Καλαμάτα, παράλληλα, βρέθηκε και η ομάδα του καθηγητή Βασίλη Ζέρη, ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία σε μεγάλα κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ο οποίος πλέον προείσταται ως διευθυντής του νευροχειρουργικού τμήματος του ΙΑΣΟ Παιδών. Εκεί αντιμετωπίζονται όλες οι παθήσεις του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης που ταλαιπωρούν τα παιδιά από την αρχή της ζωής έως και την εφηβεία. Έχουν έρθει όλοι οι συνάδελφοι από την κλινική μου. Η κλινική δικιά μας είναι η Α Παιδών Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου ΙΑΣΟ Παιδών, και στην κλινική μου βρίσκονται και άλλοι 4 γιατροί οι οποίοι με συνοδεύουν σήμερα εδώ ώστε να μοιραστούμε τόσο η γνώση μας αλλά και τον ενθουσιασμό μας για την παιδονευροχειρουργική. Μιλήσουμε για όλους τους τομείς της παιδονευροχειρουργικής, θα μιλήσουμε όμως και ειδικά για τα θέματα των κρανιοπροσωπικών δυσμορφιών, δηλαδή δυσμορφιών που αφορούν το κρανίο για παράδειγμα ή τη γνάθο και το πώς αντιμετωπίζονται. Η σπαστικότητα, όταν λέω αντιμετωπίζουμε τη σπαστικότητα, δεν εννοώ μόνο με αντίρρημα του φαίνης, αλλά είμαστε ένα από τα λίγα κέντρα το οποίο αντιμετωπίζει και σπαστικότητα με selective nerve transection, δηλαδή όπου κόβουμε τα πρόσθια αριστικά τεμάχια στην νοσφυγική μοίρα με αποτέλεσμα μια μόνιμη εξάλληψη της σπαστικότητας των ασθενείων. Σημειώνεται ότι η παιδονευροχειρουργική ομάδα του ΙΑΣΟ Παιδών υπό την διεύθυνση του καθηγητή Βασιλείου Ζέρη προσφέρει οριστική θεραπεία ακόμα και σε παθήσεις που έως πρόσφατα θεωρούνταν ανίατες ή συνοδεύονταν από σοβαρά νευρολογικά ελλείμματα, προκειμένου να παρέχονται μάλιστα οι πιο στοχευμένες, καινοτόμες και ελάχιστα παρεμβατικές θεραπείες. Η εμπειρία της χειρουργικής ομάδας συνδυάζεται με τις υψηλότατου επίπεδου υλικοτεχνικές υποδομές του ΙΑΣΟ Παιδών, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος του κάθε παιδιού και εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ήμουν 22 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπαιδεύτηκα πλήρως στις Ηνωμένες Πολιτείες και επέστρεψα εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι έχοντας τη σύγκριση του ενός και του άλλου, οι υλικοτεχνικές υποδομές οι οποίες υπάρχουν στη χώρα μας είναι εφάμιλες του καλύτερου κέντρου του εξωτερικού. Οπότε θα πω τόσο στους γονείς όταν έχουν προβλήματα τα παιδιά τους, όσο και στους ίδιους γονείς όταν έχουν ήδη προβλήματα νευροχειρουργικά, να μην ανησυχούν. Πραγματικά το επίπεδο υγείας στην νευροχειρουργική και την παιδονευροχειρουργική στη χώρα μας είναι εφάμιλο με το εξωτερικό.